Πώς νιώθουμε που είσαι ο πρώτος που θα συμμετέχει σε αυτό το διαγωνισμό στο Global Bartender Finals? Από τη μέχρι τώρα εμπειρία νομίζω ότι είναι κάτι καταπληκτικό. Αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να καταλάβεις. Αλλά ακόμα δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο καλύτερο σημείο της βραδιάς, οπότε περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, οπότε προσπαθώ να τη ζω όσο μπορώ, κάθε λεπτό, στο 100%. Αλλά ναι, πολύ ωραία. Νιώθεις τυχερός που είσαι σε αυτούς που συμμετέχουν κανονικά στο διαγωνισμό και όχι ένα supporter? Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι στην αποστολή νιώθουν πάρα πολύ ωραία, ασχετά αν είσαι supporter ή διαγωνιζόμενος. Αλλά μόνο και μόνο η εμπειρία που ζεις και σαν διαγωνιζόμενος είναι κάτι καταπληκτικό. Βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά μας και σε αυτά που βλέπεις. Σίγουρα μας κάνει καλύτερους σαν παρτέλες. Να βλέπεις ανθρώπους από όλο τον κόσμο, διαφορετικές φιλοσοφίες, το πώς δουλεύουν, το πώς κινούνται. Οπότε μόνο καλό μπορεί να βγει από αυτό. Είδες εδώ πέρα τα μπαρ στην Ολλανδία, πώς είναι στημένα, τα draft, τα rinsers, όλα. Πιστεύεις ότι υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα σε αυτό? Θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Υπάρχει και παρόν αυτή τη στιγμή. Σε διάφορα κομμάτια του μπαρ. Ίσως στο κομμάτι της μπίρας μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα ακόμα. Εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ εξελιγμένο στην αφορά τη σχολή. Είναι πιο εύκολο για να δουλεύουν σωστά το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά νομίζω είναι κάτι που θα γίνει, γιατί είναι κάτι που και ο καταναλωτής πλέον το ζητάει. Δηλαδή την ποιότητα τη υπηρεσία σου, που αυτό έχει να κάνει από το πώς το προσφέρεις και πώς το φτάνει στον πελάτη. Οπότε ο καθένας μας, αν θέλει να επιβιώνει στον χώρο και να βλέπει μπροστά, θα πρέπει να το κάνει. Πιστεύεις ότι το perfect pour, το τέλειο σερβίρισμα, θα φτάσει κάποια στιγμή στον καταναλωτή να το μάθει, να το ζητάει? Πιστεύω όσο εκπαιδευόμαστε εμείς σαν άνθρωποι πίσω από την μπάρα, είναι στο χέρι το δικό μας να το περάσουμε και στον καταναλωτή και να του δείξουμε και ήδη τη διαφορά, απλά πρώτα απ' όλα την καταλάβουμε εμείς. Με το να καταλάβουμε το τι κερδίζουμε κάνοντας ένα perfect pouring, μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε και καλύτερα στον καταναλωτή, στον πελάτη που έρχεται, και σίγουρα είναι κάτι που θα εκτιμήσει και που αύριο θα ζητήσει. Έχει να κάνει με εμάς, τους ανθρώπους που έχουν πάρει. Οκ. Πού μπορούμε να σε βρούμε εσένα? Τον τελευταίο χρόνο δουλεύω και είμαι συνδιοκτήτης σε ένα μπαρ στη Δάφνη, το Sport Bar. Οπότε εκεί πέρα είμαι όλες τις μέρες του μήνα. Πώς είμαι στις εβδομάδες, το βράδυ, πίσω από την πάρα. Πώς νιώθεις για το σημερινό τελικό? Έχεις άγχος? Ακόμα δεν έχω άγχος, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω δημιουργικό το άγχος μου. Είμαι πολύ χαρούμενος σίγουρα, οπότε θα προσπαθήσω όλο αυτό να το μετατρέψω σε κάτι καλό. Okay. Για δείξε μου στον τοίχο, ποιον φοβάσαι περισσότερο από τους αντιπάλους? Το φοβάμαι. Δεν νομίζω ότι έχω δει κάποιον συγκεκριμένα που είναι πολύ καλός. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι η USA έχει κάνει κάποια εντύπωση εδώ πέρα, η Kelly. Okay. Θα τα πούμε και μετά το τέλος του αγώνα. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.